Κώστας Παρτσανάκης, νικητής στον ακοντισμό. Κώστα, συγχαρητήρια. Θα ήθελα να μου πεις πώς αισθάνεσαι μετά από αυτή την μεγάλη νίκη. Είναι μεγάλη επιτυχία να κερδίσεις μετάλλιο σε γεωπελαγίτικους αγώνες, πόσο μάλλον το πρώτο μετάλλιο. Είναι το τρίτο μετάλλιο, να σας θυμίσω. Τέλος πάντων, ήταν πολύ ωραίος αγώνας, παρόλο ότι είχε μια καθυστέρηση και είχε και αρκετή ζέστη, λόγω ότι ξεκίνησαμε 12 η ώρα να πετάμε ακόντιο. Ωραία διοργάνωση, δεν έχουμε παράπονο. Να δούμε τώρα. Επόμενη αγωνιστική στόχη για του χρόνου, βέβαια, για το 20. Τώρα νομίζω ο επόμενος αγώνας είναι το σχολικό. Μετά έχουμε διασυλλογικά, πιο αργά πανελλήνια. Έχουμε πολύ μεγάλη ποικιλία αγώνων. Σε ποιους θα ήθελες να αφιερώσεις αυτό το μετάλλιο? Στην οικογένειά μου, στον προπονητή μου και στον Γιώργο το Μουζάκη που δεν μπορούσε να έρθει εδώ πέρα. Και ήμασταν με τα τηλέφωνα, όπως και με τον προπονητή μου, φυσικά μιλούσαμε με τα τηλέφωνα, είχαμε πολύ συχνή επαφή λόγω ότι εκείνος έλειπε για κάποιους λόγους. Σε αυτούς. Σε ευχαριστώ και σου εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ. Μανσούρ Μίριαμ του 7ου ΚΟ, προσπάθεια στο μήκος γυναικών, πήρε φόρα. Έγκυρο. Μπράβο Μάνια. Ετοιμάζεται η αθλήτρια του 7ου Ιωάννα, η Χριστοφή, στο άλμα γυναικών. Πήρε φορά η Ιωάννα, πατάει και προσγειώνεται. Έγκυρο το άλμα της Ιωάννας. Μπράβο Ιωάννα, μπράβο. Σουρ, συγχαρητήρια. Χάλκινο μετάλλιο στο μήκος γυναικών. Μπράβο σου. Θα ήθελα να πεις πώς αισθάνεσαι, Μάνια, μετά από αυτή την κατάκτηση αυτού του πολύ σημαντικού μεταλλίου σε αυτούς τους πολύ μεγάλους αγώνες. Αισθάνομαι πολύ όμορφα, γιατί είναι το πρώτο μετάλλιο που κατακτώ σε μια τέτοια διοργάνωση για το πελαγίτικο αγώνα. Και πόσο μάλλον σε ένα αγώνισμα στο οποίο δεν προπονούμε. Απλά μπήκα για να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Και χαίρομαι πολύ. Είναι κάτι όμορφο για να ξεκινήσει στη χρονιά. Εφαλτήριο αυτοί οι αγώνες για το 2020. Mm-hmm. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σου? Η επόμενη μου στόχη είναι φυσικά να τα πάω καλύτερα στο αγώνισμά μου, στα 100 μέτρα και στα 200, ευελπιστώ. Και φυσικά να καταφέρω να πιάσω και ώρα για το σχολικό και για το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Σε ποιους θα ήθελες να αφιερώσεις αυτή την νίκη? Φυσικά στον προπονητή μου, στον κύριο Δημήτρη Παπαθεοδόρου, που είναι πάντα δίπλα μου σε όλες τις δυσκολίες και σε όλες τις χαρές, εννοείται. Στους φίλους μου, στα παιδιά που προπονούμαστε μαζί κάθε μέρα και περνάμε και δυσκολίες, εννοείται, με τις συνθήκες που προπονούμαστε. Και φυσικά στην οικογένειά μου. Συγχαρητήρια και σου εύχομαι ισανότερα. 300 μέτρα παιδων Α. Πρώτη σειρά, στον διάδρομο 6 ο Χαντζηστέργου Στέργος, συγγνώμη, Χαντζηστέργου Αντώνης Παναγιώτης, και φύγαμε. Τρέχει ο Αντώνης, πολύ καλός. Έλα Αντώνη! Τρέξε Αντώνη, τρέξε!
δόθηκε η κίνηση. Ιωάννα Χριστοφή, μετά το χθεσινό μετάλλιο, χρυσό σήμερα στο μήκος γυναικών, 5.30, εξαιρετική επίδοση, αν και τέλος της περίοδου. Είσαι βέβαια μια αθλήτρια πανελλήνιου επίπεδου. Ιωάννα, πώς αισθάνεσαι μετά από αυτή τη νίκη? Βέβαια, όπως είπα και πριν, πανελλήνιες νίκες, αναμενόμενο ήταν, έτσι λιγάκι? Αισθάνομαι πολύ ωραία που κατάφερα να κάνω ένα άλμα στα 5.30, που δεν είχα κάνει και αρκετές προπονήσεις. Οι στόχοι για το 2020? Στο σχολικό να τα πάω, να πιάσω το όριο για την τρίτη φάση και τη β' φάση, και μετά το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Σε ποιους θα ήθελες να αφιερώσεις αυτή την νίκη, τη σημερινή νίκη, και φυσικά όλη την καλή χρονιά, γιατί έχεις και επιτυχίες σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, έτσι? Φυσικά στον προπονητή μου, στους φίλους μου και στην οικογένειά μου. Συγχαρητήρια, είναι, και σου εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια και ισανότερα. Και τώρα η κούρσα του αθλητή του ΓΣ Υποκράτης ΟΚΟΣ, Παντελή Καλλιμυαλαρή, στα 150, ξεκίνησε η κούρσα. Δόθηκε η κίνηση της τρίτης σειράς. Ο Παντελής είναι με την κόκκινη μπλούζα. Πάει καλά. Μπράβο Παντελή. Παντελής, νάτος ο Παντελής. μέτρο και ξεκινήσε η κούρσα. Δύο κορίτσια του 7ου τρέχουν στην κούρσα. Τόσα μέτρα γυναικών. Συμμετέχει η Ανθή Καλερέ του Γυμναστικού Συλλόγου 7ο ΣΚΟ. Έχουν τοποθετηθεί οι βατήρες, οι αθλήτρες έχουν λάβει θέση. Ο κριτής περνάει με τη σημαία, σηκώνει άσπρη σημαία και είναι έτοιμη για την εκκίνηση. Και ξεκίνησε η κούρσα των 200 μέτρων γυναικών. Μόλις δόθηκε η εκκίνηση της δεύτερης σειράς. Η Ανθή εχθές κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα. Και μπαίνει πολύ δυνατά η Ανθή. Είναι στον διάδρομο 5. Μπράβο Ανθή, μπράβο! Παντελής Καλλιμυαλαρής, αθλητής του Υποκράτη. Τι θέση κατακτήσαμε, Παντελή, στους Αγιοπυρηθείς? Στα 150 μέτρα. Ναι. Συγχαρητήρια. Πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά. Είδα πολύ καλή επίδοση. Ναι. Θεωρείς ότι είναι το ξεκίνημα για μια μεγάλη αθλητική καριέρα? Ναι. Η επόμενη στόχη, σου αθλητική στόχη, το 2020 φυσικά, μια και αυτή ήταν η τελευταία αγώνες για το 2019. Δεν ξέρω ακόμα. Πανελλήνια πρωταθλήματα, πρωταθλήματα ναι, δεκανήσου, σίγουρα, έτσι. Ναι. Σε ποιους θα θέλεις να αφιερώσεις αυτή την πολύ σημαντική επιτυχία σου? Στους γονείς μου, στον προπονητή μου και στους φίλους μου. Να είσαι πάντα καλά και σου εύχομαι πάντα νίκες. Ευχαριστώ. Ανδρέας Έλληνας, πρωταθλητής Ελλάδος φέτος, Ανδρέας, στα 3.000 μέτρα στίπλ. Πραγματικά μας γέμισες με χαρά όλους εδώ στα Δωδεκάνησα, όχι μόνο στην Καλλιμνό από όπου και κατάγεσαι, αλλά θεωρώ ότι όταν ένα δικό μας παιδί και τόσο καλό παιδί σαν και εσένα πετυχαίνει τόσες μεγάλες νίκες, είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Πώς αισθάνεσαι πρωταθλητής Ελλάδος και φυσικά για τα μελλοντικά σου αθλητικά σχέδια για το 2020? Σας ευχαριστώ πολύ. Έλληνες και συμμετάσχω στα πανελλήνια πρωταθλήματα όλα. Διακρίνομαι ανάλογα με την προετοιμασία που κάνω. Φέτος προσπάθησα λίγο περισσότερο. Τα πήγα πολύ καλά και ευχαριστήθηκε και ο προπονητής μου και εγώ προσωπικά. Οι πελαγίτικοι αγώνες πώς τους είδες? Εντάξει, είναι μια... Οι πελαγίτικοι αγώνες είναι μια γιορτή για την εκκίνηση ουσιαστικά, ας πούμε,
της νέας σεζόν. Πήγαν πολύ καλά, κατευχήν όλα. Όλοι ήμασταν υγιείς, το ευχαριστηθήκαμε πιστεύω. Πολλά παιδιά, νέα παιδιά ήρθαν ξανά στον αθλητισμό. Γιατί και παλιοί συναντηθήκαν όλοι. Γενικά έχω να πω ότι η παλαγγίτικη είναι κάτι σαν συμφιλίωση και όχι κάτι σαν αγώνας ανταγωνισμού. Συμφωνώ, Ανδρέα. Γιατί μαθαίνουμε μέσα από αυτό να αγωνιζόμαστε και πέρα από τους υπαλλαγίτικους και σε όλους τους αγώνες, να αγωνιζόμαστε δίκαια και να χάνουμε μια αξιοπρέπεια. Πολύ ωραίες κουβέντες. Ανδρέα μου, θα ήθελα να πεις σε ποιους αφιερώνεις τις φετινές σου επιτυχίες. Στις φετινές μου επιτυχίες αφιερώνω στον προπονητή μου, ο οποίος ήταν κάθε μέρα στο γήπεδο μαζί μου και εκτός γήπεδου μαζί μου. Με βοηθούσε καθημερινά βήμα-βήμα για να πετύχω το στόχο μου. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και το αφιερώνω αυτή τη. Συγχαρητήρια, Ανδρέα μου, και σε εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Βασιλική Καβουρμά, αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Ιπποκράτης ΟΚΟΣ. Βασιλική, συγχαρητήρια, κατέκτησε στην έκτη θέση στα 400 μέτρα. Πώς αισθάνεσαι? Χαρούμενη, γιατί αυτό το άθλημα δεν το είχα ξανακάνει και το έκανα πρώτη φορά και το πήγα πολύ καλά χωρίς προπόνηση. Θεωρείς ότι θα σταθεροποιηθείς αυτή την απόσταση ή θα ξαναγυρίσεις στα σπριντ που είσαι? Θα ξαναγυρίσεις στα σπριντ, σίγουρα. Η επόμενη στόχη σου, αθλητική σου στόχη για την χρονιά του 2020, μιας και αυτή ήταν οι τελευταίοι αγώνες? Είναι να ξαναπάω φέτος στο Πανελλήνιο και να κάνω καλύτερους χρόνους στα 80. Ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις που συμμετείχες σε αυτούς τους πολύ ωραίους αγώνες και επέτυχες μια πολύ σημαντική θέση, έκτη θέση? Τον προπονητή μου και όλους όσους με στηρίζουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.